Υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, σε ελικόπτερα των Ιταλικών αρχών κατάφεραν να διασώσουν 34 πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν εγκλωβιστεί σε βραχονισίδα κοντά στη Λαμπεντούζα μετά από ναυάγιο. Στους διασωθέντες περιλαμβάνονται 2 εγκυμονούσες και ένα παιδί που άντεξαν σχεδόν 2-24 ώρα πάνω στα βράχια. Οι Ιταλικές αρχές ανέφεραν άλλα 2 ναυάγια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Διασώθηκαν 57 άτομα και ανασύρθηκαν νεκροί μία γυναίκα και ένα μικρό παιδί. Σύμφωνα με μαρτυρίες των επιζώντων, στα σκάφη επέβαιναν περίπου 30 ακόμα άνθρωποι οι οποίοι αγνοούνται. Το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές από τη Βόρεια Αφρική προς τις ευρωπαϊκές ακτές έχουν αυξηθεί. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού, αυτές τις μέρες η δομή φιλοξενίας στη Λαμπεντούζα στεγάζει 2.450 άτομα, ενώ η χωρητικότητά της είναι μόλις 400 άτομα. Υπολογίζεται πως από τις αρχές του χρόνου πάνω από 1.800 άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθεια να φτάσουν στην Ιταλία με βάρκες από την Τινησία ή τη Λιβύη.